Καλησπέρα σε όλους τους ΑΕΚτζίδες και φίλους του γηπέδου. Παρασκευή σήμερα και οι εργασίες προχωράνε κανονικά με την υπογειοποίηση. Βλέπουμε έχουν ξεκινήσει τα σιδερώματα για το μεγάλο αυτό κομμάτι της κάλυψης μπροστά από τις εισόδους και είσοδο και έξοδο μάλλον του μεγάλου υπογείου, και εδώ έχουμε καλουπώματα τα οποία θα φτάσουν μέχρι το σημείο που το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δεν θα προχωρήσουν λίγο παραπάνω ώστε να μείνει και το τελευταίο κομμάτι μετά που θα σχηροδοτηθεί ξεχωριστά, όπως σχηροδοτήθηκε και από τη δεξιά πλευρά εδώ που είναι ο γερανός πάνω αυτό το κομμάτι, που όπως σχηροδοτήθηκε αυτό ξεχωριστά, το ίδιο θα γίνει και αριστερά μας στο τελικό κομμάτι της κάλυψης. Ήρθαμε λίγο πιο ανατολικά, όπου ακούω εργασίες να γίνονται στο κτίριο των μουσείων. Πρέπει να ψεκάζουν να σοβατίζουν με το ψεκαστήρι αυτό το μηχάνημα που κάνανε και εξωτερικά το κτίριο, το περισσότερο κομμάτι δηλαδή του γηπέδου. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν τοποθετηθεί όλοι οι φεγγίτες σχεδόν, έχει μείνει αυτός μόνο στη κολλητά στο πυλώνα, είναι αυτός εδώ κάτω πίσω από τον γερανό. Δεν ξέρω αν θα τον τοποθετήσουν σήμερα ή αύριο, αλλά ας πούμε ότι ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις των φεγγιτών σε όλο το γήπεδο. Βλέπουμε και από εδώ τα σιδερώματα. Εδώ, παιδιά, είναι το δοκιμαστικό που είχε τοποθετηθεί σε έναν από τους φεγγίτες. Είναι με τους δικεφάλους πάνω. Zoom καλό δεν έχω, ό,τι βλέπετε από εδώ. Αν και το είδαμε και σε φωτογραφίες ήδη. Και θα δούμε αν έχουν πάρει την τελική απόφαση να τοποθετηθούν περιμετρικά σε όλο το γήπεδο. Δυτικά έχω πεστό καρίσματα, κλασικά στο πρώτο κομμάτι της πύλης ας πούμε της πλευράς. Στο βάθος βλέπω έχουν τελειώσει τουλάχιστον το πρώτο χέρι του τσιμέτου. Πάμε να το δούμε και πιο κοντά. Λοιπόν, ήρθαμε λίγο πιο κοντά στο δεύτερο κομμάτι. Έχουν περάσει ένα σαν δεύτερο χέρι τσιμέντου, υλικού τσιμέντου εδώ πέρα. Πριν έβλεπα και κάποια συστήματα που κάνανε, λογικά θα το χωρίσουν αυτό και την επόμενη εβδομάδα ξεκινήσουν και τα στοκαρίσματα. Βόρεια γίνονται κάποιες εργασίες εδώ στα Etalbond. Ακριβώς δεν έχω καταλάβει τι κάνουν, να πω την αλήθεια. Βλέπω και κάτι εργάτες εδώ κάτω.
Πάμε και πιο κάτω. Τα γραφεία της ΠΑΕ. Κατασκευάζεται το τυχάκι, το οποίο δεν είχε ολοκληρωθεί. Πάνω-πάνω δεν είχαν τοποθετηθεί τα τελευταία τούβλα της δεύτερης σειράς. Έτσι, γιατί στη μέση έχει τοποθετηθεί το μονωτικό υλικό, αυτό το μπλε που βλέπουμε. Θα προχωρήσει σιγά σιγά προς τα εδώ, βλέπετε δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και προχωράμε. Εδώ να δείξω ότι στις βάσεις που έχουν φέρει για τα Edelbond έχουν τοποθετήσει σκαλωσιά ώστε να ξεκινήσουν να τα τοποθετούν. Ήρθαμε ανατολικά, όπου οι σφύρες εδώ πέρα σπάνε τις πασαλοπήξεις στο πάνω κομμάτι τους. Το ξέραμε ότι το ίδιο έχουν κάνει και πιο ψηλά στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου, πάνω πιο νότια, όχι πιο ψηλά. Βλέπω και την μπουλντόζα τη μεγάλη, δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή και προχωράμε προς τα κάτω. Μόλις ήρθε φορτηγό να γεμίσει με χώμα από την μπουλντόζα τη μεγάλη, έκανε στην άκρη το ένα σφυρί για να περάσει το φορτηγό. Και εδώ να δείξουμε ότι έχει αποκαλυφθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, υποθέτω ότι είναι αυτό. Ναι, γιατί δεν νομίζω ότι έβρεξε αυτές τις μέρες. Και απαντλούν το νερό προς το ρέμα. Βλέπουμε κατά μήκος όλη την υπογειοποίηση. Βλέπουμε σαβάτους και εκεί κάτι κάνουν. Πάμε λίγο πιο χαμηλά να δούμε. Λοιπόν, εδώ κάτω βλέπω ότι έχει πέσει το μπετόν καθαριότητας πάνω από τα γεωϊφάσματα και λογικά θα ξεκινήσουν τα σιδερώματα για την σκυροδέτηση του επόμενου τμήματος. Εδώ είναι τα πλαίσια τα οποία, όπως είπαμε, θα γίνουν παράθυρα. Από αυτή την πλευρά μόνο θα ισχύει. Πιο πάνω το έχουν χτίσει κιόλας, πάμε να το δούμε καλύτερα. Λοιπόν, εδώ δείτε, αυτό είναι και πρέπει να είναι γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, κάτι τέτοια. Δέκα τσιμεντοσανίδα πρέπει να είναι και έχει τοποθετηθεί σε αυτά τα τρία κομμάτια. Εδώ δεν το έχουν τοποθετήσει ακόμα, έχουν βάλει τα πλαίσια μόνο και καταλαβαίνουμε ότι θα είναι παράθυρα.
αυτά από το γήπεδο. Εργασίες γίνεται και εσωτερικά. Ακούω θορύβους, ακούω δίσκους κλπ. Να λειτουργούν. Αλλά δεν μπορούμε να τα δούμε δυστυχώς. Οπότε κλείνουμε. Παίρνουμε κάρτα φιλάθλου. Όσοι δεν έχουν πάρει, ας πάρουν έστω και τώρα τελευταία στιγμή. Και ραντεβού στις επόμενες εργασίες. Αυτά. Μόνο ΑΕΚ.